Δεσποτόπουλε, έγινε μια θετική αποτίμηση της στάσης του κυρίου Δένδια στη συνάντηση που είχε με τον Τσαβούσογλου. Τι γίνεται τώρα όμως, δηλαδή πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε εμείς αυτή τη θέση της χώρας μας? Θα έχει συνέχεια άραγε. Και αυτό είναι ένα θετικό βήμα για τη χώρα μας. Ήταν μια έκρηξη που όλοι χαιρετήσαμε, αλλά δεν θα έχει συνέχεια. Αδιαφεσβήτητα ήταν ένα θετικό βήμα που πρέπει να έχει συνέχεια. Και ήταν θετικό βήμα διότι ξεκαθαρίστηκε στην Τουρκία ότι ο δρόμος από την Ευρώπη, ο δρόμος προς την Ευρώπη περνάει από την Ελλάδα. Και από το διεθνές δίκαιο. Διότι οι Τούρκοι τι ήθελαν? Ήθελαν να δημιουργήσουν μια ωραία παρένθεση. Είχαν μαζέψει τα πλοία τους και τα ερευνητικά τους σκάφη και λέγανε στην Ευρώπη, να τι ωραία, ηρεμήσαμε με την Ελλάδα, ελάτε τώρα να αναθεωρήσουμε την Τελωνιακή Ένωση. Ελάτε τώρα να μην χρειάζεται οι Τούρκοι πολίτες να θέλουν βίζα για να πάνε στην Ευρώπη. Ελάτε τώρα να μου δώσετε περισσότερα λεφτά για το προσφυγικό, να κλείσει παρένθεση και να βρεθούμε ξανά εκεί που ήμασταν. Νομίζω ότι ήταν πολύ θετικό το ότι ο κύριος Δένδιας τα είπε αυτά μέσα στην Άγκυρα. Και δεν τα είπε τόσο για να τα ακούσουν μόνο. Τα είπε να τα ακούσουν βέβαια και οι φίλοι μας οι Τούρκοι, αλλά τα είπε για να τα ακούσουν κυρίως και στην Ευρώπη. Φυσικά. Τώρα, το επόμενο στάδιο νομίζω και το επόμενο μεγάλο στοίχημα είναι το Κυπριακό. Διότι εκεί βλέπουμε δύο πράγματα να ξετυλίγονται. Απ' τη μία, ενεργειακά σχέδια στη Μεσόγειο με το κίνδυνο η πόρη της Κύπρου να μην αναξιοποιηθεί. Βλέπουμε δηλαδή ότι υπάρχει σε εξέλιξη μια προσπάθεια της Ιταλίας να κάνει σαν ενεργειακό κέντρο της περιοχής στην Αίγυπτο και έτσι να παρακαμφθεί η Κύπρος. Και το δεύτερο, οι πενταμερείς που έχουμε μερικές μέρες μπροστά μας, όπου οι Τούρκοι φαίνεται ότι έρχονται αποφασισμένοι να προωθήσουν τη διχοτόμηση του νησιού. Κάτι φυσικά που δεν μπορεί να γίνει δεκτό από την ελληνική πλευρά. Φυσικά, θα μπορεί να μπει βέτο εκεί, μπορεί να μπει βέτο από πλευράς ελληνικής. Κοιτάξτε, η πενταμερής είναι μια συνάντηση που είναι η Κύπρος, η Τουρκοκύπρη, δηλαδή το κράτος και η κοινότητα, και οι τρεις εγκύτριες χώρες. Τουρκία, Ελλάδα και Ηνωμένο Βασίλειο. Εκεί δεν τίθεται κάποιο θέμα βέτο τεχνητά, τίθεται όμως ουσιαστικά. Έτσι, αυτό. Ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να συζητήσει διχοτόμηση σε καμία περίπτωση. Το θέμα είναι όμως ότι όσο γίνονται συζητήσεις, οι Τούρκοι ανοίγουν τα βαρόσια, οι Τούρκοι προχωρούν τον επικισμό, προσπαθούν δηλαδή να δημιουργήσουν μια τετελεσμένη κατάσταση. Και εκεί θα πρέπει εμείς να μένουμε αμετακίνητοι και ακλόνητοι, έχοντας και σαν όπλο μας μικρό βέβαια αλλά ουσιαστικό τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Και τη στήριξη βέβαια της Ευρώπης. Νομίζω ότι εκεί θα υπάρξει και η συνέχεια της πολύ καλής παρουσίας του κυρίου Δένδια στην Άγκυρα με την πενταμερή. Και νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να δοθεί συνέχεια, να εκμεταλλευτούμε το γεγονός. Έστω και αν ένα κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης το αντιμετώπισε με αμηχανία, όπως η Γερμανία. Εδώ θα μου πείτε, κάποιοι στην Ελλάδα αντιμετωπίσανε με αμηχανία τη στάση Δένδια. Θα τα βάλουν τους Γερμανούς. Η στάση του κυρίου Δένδια δε στην Άγκυρα έδωσε την καλύτερη απάντηση σε όλους όσοι είχαν αμφιβολίες για τη χρησιμότητά της. Βέβαια. Και επίσης θα πρέπει να πούμε και τούτο. Ακόμα και αν ο κύριος Δένδιας πήγαινε και ήταν μελιστάλλακτος. Δεν άρθρωνε τον λόγο τον ελληνικό. Θα άλλαζαν οι Τούρκοι συμπεριφορά. Δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια που είχαμε αυτή την πολιτική κατευνασμού οδήγησε στην Τουρκία στο να αλλάξει ρότα. Κάθε χρόνο γινόταν και πιο επιθετική. Συμφωνούμε απολύτως. Να σας ευχαριστήσουμε και θα επικοινωνήσω μαζί σας γιατί το γραμματοκιβώτιο του τηλεφώνου μου ήταν χαλασμένο. Μόλις τώρα πήρα ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα από εσάς. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με μεγάλη χαρά. Τώρα είδα το... Σας έχω ιδιαίτερη εκτίμηση και σε εσάς και στην εκπομπή σας. Να είστε καλά, κύριε Δεσποτόπουλε.